Ουρές από την πρώτη κιόλας ημέρα σχηματίστηκαν και στα γραφεία του ΟΚ ΠΠΑ του Δήμου Ιαννητών μετά την χθεσινή ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑ για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ των παιδικών σταθμών. Οι ωφελούμενοι κάτοχοι βάουτσερ μέχρι και τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία εγγραφής των βρεφών και την υπείων τόσο στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς όσο και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΚ ΠΠΑ Φίλιππο Τσουμάνη, από την πρώτη μέρα έχουν γίνει περίπου 100 εγγραφές, ενώ για φέτος είναι μέσω του ΕΣΠΑ τα παιδιά να ανέλθουν στα 600. Την χρονιά 2018-2019 ο αριθμός αυτός ανήλθε στα 511 παιδιά, εκ των οποίων 165 βρέφη και 346 νήπια. Με τον κύριο Τσουμάνη να τονίσω ότι το ΕΣΠΑ είναι μια σημαντική ενίσχυση για τον ΟΚ ΠΠΑ, αφού πέρυσι τα έσοδα ξεπέρασαν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που συντηρούν τους παιδικούς σταθμούς αλλά και τον ΟΚ ΠΠΑ. Ήταν μια έκπληξη σήμερα γιατί ήρθαμε το πρωί εδώ πέρα και από τις 7 η ώρα υπάρχει κόσμος που περιμένει να εγγράψει τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Χθες το απόγευμα ανακοίνωσε η ΕΤΑ τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, δηλαδή του ΕΣΠΑ των παιδικών σταθμών. Και από σήμερα έως στις 30 Αυγούστου έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς των κατόχων των βάουτσερ. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά από 8 έως 3 το μεσημέρι στα γραφεία μας εδώ, στην Αβέρο Φέξη. Υπάρχουν υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι να κάνουν αυτή τη δουλειά, να εγγράψουν τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Ελπίζουμε ότι θα πάμε καλύτερα φέτος. Αυτό φαίνεται από την πρώτη μέρα τη σημερινή. Ήδη έχουν έρθει γύρω στα 100 παιδάκια να γραφτούν στους παιδικούς σταθμούς σήμερα και είναι μέχρι 30 Αυγούστου η προθεσμία, που σημαίνει ότι μάλλον καλά θα πάμε, γιατί ο στόχος μας φέτος είναι να εγγράψουμε τουλάχιστον 600 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Να πω ότι την χρονιά αυτή, τη χρονιά 2018-2019, είχαμε 511 παιδιά με το ΕΣΠΑ. Από αυτά ήταν 165 βρέφη και 346 νήπια. Το ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση για τον ΠΠΑ. Να σας πω ότι τη χρονιά αυτή τα έσοδα που είχαμε από το ΕΣΠΑ ξεπέρασαν το 1.300.000 ευρώ και ευελπιστούμε ότι τη νέα χρονιά θα έχουμε περισσότερα παιδιά, περισσότερα έσοδα δηλαδή, γιατί είναι τα χρήματα που συντηρούν όχι μόνο τους παιδικούς σταθμούς, αλλά γενικότερα τον ΠΠΑ. Δεν ξέρω το όριο σε παιδιά πόσο είναι, υπάρχει όμως όριο αυτά που προβλέπει ο προπολογισμός του προγράμματος για την Ήπειρο και αφορά όλη την περιφέρεια. Αυτό καταλαβαίνετε σε όλους τις περιφερειακές ενότητες, στους νομούς δηλαδή, και στους δήμους. Για μας ο στόχος είναι τα 600 παιδιά, τουλάχιστον. Συνολικά, ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν στους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς του ΟΚ ΠΠΑ του Δήμου Ιαννητών, με βάση τις υπάρχουσες υποδομές αλλά και το υπάρχον προσωπικό, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.140 παιδιά. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό βρεφών, αφού η πλειοψηφία πλέον των σταθμών έχουν γίνει βρεφονιπιακοί. 1.140. Τόσα παιδιά μπορούν να δεχτούν οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου. Και φέτος πάλι το ίδιο θα γίνει, ανεξαρτήτως πώς θα τα πάρω από το ΕΣΠΑ. Ο αριθμός είναι συγκεκριμένος γιατί οι χώροι είναι συγκεκριμένοι, το προσωπικό συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Αλλά ήδη έχουν γίνει όλοι οι περισσότεροι παιδικοί σταθμοί, πλην 2-3 δηλαδή που δεν έχουν τις προϋποθέσεις, είναι όλοι βρεφονηπιακοί, παίρνουν και βρέφη και νήπια. Πιστεύω ότι θα αυξηθούν και τα βρέφη και τα νήπια όσο γίνεται παραπάνω, για να ξεπεράσουμε το στόχο που έχουμε βάλει.